να συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση με τέτοιο τρόπο που να δυναμώνει. Να δυναμώνει. Λοιπόν, θα ήθελα. Δεν είναι τρόπο. Να σας πω κάτι και πρέπει να το καταλάβετε. Εσείς είστε το μέλλον του τόπου. Εγώ αγωνίζομαι για σας. Πρέπει να καταλάβουμε όταν κάποιος μας ζητάει γη και είδωρ, δεν μας εσώνουν τα ευρώ. Δεν θα σωθούμε με 50 και 100 με ένα μεροκάματο. Όταν δεν έχουμε γη, όταν δεν θα μείνει νερό, τα ευρώ δεν τρώγονται. Ξυπνήστε. Ένα χαρτί που το πήραμε από το λογιστή. Στις 18.000 ευρώ εισόδημα περίπου, αν τα ψηφίσουν όλα αυτά, παίρνει 15 το κράτος. Στα 18 καθαρά, δεν μιλάμε για τζίρο. Άρα τι γύρευσε το κλαδισό, στεφορία. Με 4 ανθρώπους, ελάτε αύριο το πρωί εδώ 100-200 άτομα να πάμε για στην εφορία. Ενώ να πάμε να κλείσω την εφορία, να έχω την πόρτα κλειστή. Τα Χανιά δεν έχουν 30 πρακτέρια μόνο, έχουν πάρα πολλά. Και δύναμη του αγροτικού δεν δίνει μόνο τα μηχανήματα. Εμείς έχουμε έρθει με 2 τηλέφωνα από το Κολυμπάρι, 30 τρακτέρια. Έχουμε συμφωνία να φύγουμε από τα τρακτέρια. Θα είναι μέρα και θα είναι με το σπίτι μας. Εάν συμφωνήσετε να φέρετε μηχανήματα που όλοι έχετε, αύριο το πρωί είμαστε πάλι εδώ με τα μηχανήματα. Ωραία, αν θέλετε να ξανάρθουμε με τα μηχανήματα, θα έρθουμε όλοι μαζί με τα μηχανήματα. Το πρωί. Δεν είναι 30 που ήρθαμε από το Κολυμπάρι και άλλοι 10 από το Βασόλακο. Δεν ξέρω και ποιοι άλλοι ήρθανε. Συμφωνήσατε και πείτε μας εμάς. Το σωστό είναι τώρα να κλειστούν. Τώρα να κλειστούν. Και να έρθουν κι άλλα μηχανήματα. Και να έρθουν κι άλλα. Με δυο τηλέφωνα ήρθαμε. Εγώ προτείνω στις θερμοκηπιάδες που τους φορτώνουμε κάθε μέρα πράγματα και τους ταΐζουμε να φορτώσουμε τα τρακτέρια από τη Λαφωνήσια, από τον Πλάτανο και από την Κουντούρα. Θα τα φέρουμε εδώ πέρα.